Γεια σας αγαπητοί φίλοι, έχετε δει όλες τις σημαντικές εξελίξεις στις προηγούμενες εκπομπές του καναλιού κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ελληνική εγχώρια αμυντική βιομηχανία Theon Sensors, μια εταιρεία που πραγματικά κοσμεί την εγχώρια αμυντική βιομηχανία και καλπάζει στο εξωτερικό. Το 2023 είχε νέο ρεκόρ υψηλό κερδοφορίας, παραγγελίες 506 εκατομμύρια το οικονομικό έτος 2023, αύξηση 51,7% σε σχέση με το 2022. Πραγματικά υπάρχουν εταιρείες που καλπάζουν τις εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Δείτε άλλες εκπομπές για τη Theon Sensors πατώντας τις δύο αυτές λέξεις στην αναζήτηση στην κεντρική σελίδα αυτού του καναλιού. Αλβανία τώρα, περίεργη υπόθεση. Αρπαγές περιουσιών των Ελλήνων της Χιμάρας, φυλακή ο δήμαρχος Χιμάρας Μπελέρης. Είχαμε τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Αμερικής, Τοντ Ρόμπινσον, στα Τίρανα. Είχε συνομιλίες με τους Αλβανούς για τα προβλήματα ξεπλήματος βρώμικου χρήματος, εγκληματικότητας και διαφθοράς. Και αφού υπήρξαν και έλαβαν χώρα αυτές οι συνομιλίες, μετά από λίγο, με εντολή της ειδικής, δεν λέω ότι έχει σχέση η επίσκεψη του Αμερικανού, απλά τα λέω και ο καθένας βγάζει τα συμπερασματά του. Μετά λοιπόν, με εντολή της ειδικής εισαγγελίας του ΣΠΑΚ στην Αλβανία, ο ασκόν καθήκοντα δημάρχου στη Χιμάρα, είναι σύμμαχος, να το πω με τον πιο ευγενικό τρόπο που μπορώ, του κυρίου Ράμα, Γεώργιος Γκόρος, συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου σήμερα, 23 Μαρτίου. Σύμφωνα με ελληνικές πηγές, 4 ακόμα έχουν συλληφθεί και η σύλληψη έγινε μετά από καταγγελία του εκλεγμένου δημάρχου Χιμάρας, συνέλληνα Διονυσίου Μπελέρη. Ο Γκόρος και ένας άλλος συνελήφθησαν και άλλοι 3 σε κατοίκον περιορισμό. Αυτά όλα σχετίζονται με την επενδυτική ιδιότητα ενός από αυτούς και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση. Παίζονται πολλά παιχνίδια εκεί στη μαρτυρική Βόρεια Ήπειρο, ενώ στη μαρτυρική μεγαλώνει στο Κύπρο, συνεχίζει να την περικυκλώνει και να προκαλεί η κατοχική Τουρκία. Μάλιστα, για άλλη μια φορά, τόλμησαν στις 21 Μαρτίου προχθές να πραγματοποιήσουν, λένε, εκπαιδευτική πτήση στο Διεθνή Εναέριο Χώρο της Μεσογείου στα νότια της νήσου Κύπρου, με πολεμικά αεροσκάφη και αεροσκάφη τάνκερ εναερίου ανεφοδιασμού. Αυτές δεν είναι τυχαίες ασκήσεις, περικυκλώνουν την Κύπρο, προκαλούν και δίνουν την αίσθηση στο μαχόμενο ελληνισμό εκεί, ο οποίος οπωσδήποτε πρέπει να τύχει στήριξης από τον υπόλοιπο ελληνισμό και το Μητροπολιτικό Κέντρο της Ελλάδος. Κάθε όταν αφήνουμε την Κύπρο αβοήθητη, σε κάθε περίπτωση αυτό συνιστά προδοσία του ελληνισμού. Ξεκάθαρα πράγματα. Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, εντάξει, είναι η Κύπρος, είναι η Βόρεια Ήπειρος, είναι η Θράκη, είναι όπου χτυπούν ελληνικές καρδιές. Και μάλιστα η Κύπρος ανήκει στο σκληρό πυρήνα, όπως και η Βόρεια Ήπειρος του ελληνισμού. Είναι εκτός των συνόρων του ελληνικού κράτους, η Κύπρος είναι κράτος και πρέπει να αποκατασταθεί η εδαφική της ακεραιότητα, η Βόρεια Ήπειρος πρέπει να είναι αυτόνομη σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Από εκεί και πέρα πρέπει να βοηθήσουμε να γίνουμε αρρωγή ως κράτος, γιατί ως πολίτες η καρδιά όλων μας χτυπά στην Κύπρο και στη Βόρεια Ήπειρο, όλων των Ελλήνων. Από εκεί και πέρα πρέπει και το κράτος να βοηθήσει το μαχόμενο ελληνισμό. Λιβύη, άλλος ένας που πολέμησε ως σύμμαχος, ως σύμμαχος για την ανάσχεση του νεοθωμανισμού και του παντουρκισμού, ο στρατάρχης της Λιβύης και γενικός διοικητής των Λιβικών Ενόπλων Δυνάμεων, Χαλίφα Μπελκασίμ Χάφταρ. Αυτός πολέμησε στα πεδία των μαχών. Ήρθε και στην Ελλάδα μαζί με τον Αγκίλα Σάλεχ, πρόεδρο του Λιβικού Κοινοβουλίου, για να προσπαθήσει να βάλει φρένο στην επέλαση των Τούρκων στη Λιβύη, στη Μεσόγειο και στα τουρκολιβικά μνημόνια. Για άλλη μια φορά, εμείς τον βοηθήσαμε στα λόγια, τον βοηθήσαμε διπλωματικά, δεν τον βοηθήσαμε όμως εν της πράγμαση. Θα μπορούσαμε, όπως η Τουρκία έστειλε χιλιάδες Σύριους μισθοφόρους φανατικούς
και πήρε υπό τον έλεγχό της τη Δυτική Λιβύη με την Τρίπολη, θα μπορούσαμε πεπαλαιωμένο στρατιωτικό εξοπλισμό να τον είχαμε διοχετεύσει καταλήλως ο στρατάρχη Χάφταρ και να είχαμε κι εμείς στην Ανατολική Λιβύη παλαιά κληρουχία των Αθηνών και τμήμα της Βυζαντινής μας Αυτοκρατορίας όπως όλη η Βόρεια Αφρική, να είχαμε βάλει κι εμείς ένα ανάχωμα στον επεκτατισμό. Τέλος πάντων, τώρα εκπρόσωποι του Λιβικού στρατού, του νομίμου στρατού της Λιβύης, ανακοίνωσαν ότι αποχωρούν από τη συμμετοχή στην υπόθεση εθνικής συμφιλίωσης και αυτό ήταν απάντηση στο φιλότουρκο πρόεδρο του Προεδρικού Συμβουλίου Μοχάμαντ Αλ Μέμφι. Αυτός πήρε την απόφαση να προκαλέσει για άλλη μια φορά τον νόμιμο στρατό της χώρας, αποσύροντας την απόφαση να συμπεριληφθούν οι νεκροί και οι τραυματίες του στην αρχή των μαρτύρων. Αυτά τα γράφει το Λίμπια Αλ Χαντάτ, έγκυρο μέσο που πολλές φορές χρησιμοποίησαμε ως πηγή όταν καλύπταμε τον ένδοξο αγώνα των λιβικών στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον των φιλότουρκων και των Τούρκων στην Λιβύη. Να δούμε άλλες εξελίξεις και ακολούθως θα κλείσουμε αυτήν την εκπομπή. Σερβία, αδελφικός λαός, δεν μας τα λέει πολύ καλά ο πρόεδρος Βούτσιτς και τα λοιπά, αλλά με τους Σέρβους είμαστε αδελφοί. Ίβιτσα Ντάτσιτς, υπουργός εξωτερικών, αποτυχία λέει των ρωσικών υπηρεσιών ασφαλείας, γράφουν σερβικές πηγές. Λοιπόν, οι Σέρβοι, ορισμένες συγκεντρώσεις δεν θα τις επιτρέπουν, η ασφάλεια είναι προτεραιότητα, πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση και έτσι κάποιες δημόσιες συγκεντρώσεις απαγορεύονται μετά το τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα και η Σερβία. Πάρα πολλά τα θύματα στη Μόσχα, έχουν συλληφθεί όπως φαίνεται οι τέσσερις ιδεχθείς τρομοκράτες. Μάλιστα πρώην υποστράτηγος Ρώσος της FSB, ο κύριος Αλεξάνδερ Μιχαήλοφ, έχει πει ότι για να αποφευθούν παρόμοιες επιθέσεις και στο μέλλον πρέπει να υπάρχει συνεργασία των πολιτών με τις αρχές. Αυτό πρέπει να υπάρχει και εδώ και παντού, έτσι, συνεργασία των πολιτών με τις αστυνομικές αρχές και να εφαρμοστεί αντικατασκοπία στη χώρα με έλεγχο λεπτομερή σε όσους μπαίνουν στα εδάφη της Ρωσικής Ομοσπονδίας από τα σύνορα, και αυτό γινόταν και στη Σοβιετική Ένωση επιτυχώς. Κουρδική γλώσσα, οι Κούρδοι ένας λαός που τον κυνηγούν οι Τούρκοι, απεινός, οι Ιρανοί, τον κυνήγησαν οι πάντες, δεκάδες εκατομμύρια, πολύ αρχαίος λαός, τον αναφέρουν οι αρχαίοι μας συγγραφείς όπως ο Ξενοφών, είναι οι αρχαίοι καρδούχοι. Πλέον στη Γερμανία όσοι δεν έχουν άδεια οδήγησης μπορούν να δίνουν εξετάσεις και στα κουρδικά και αυτό είναι σημαντικό γιατί είναι άλλη μια αναγνώριση της κουρδικής γλώσσας. Να δούμε αν θα δεήσουν οι ισχυροί της στιγμής να βοηθήσουν και τους Κούρδους όπως έκαναν με το Κουβέιτ εναντίον του Σαντάμ Χουσέιν, όπως κάνουν με την Ουκρανία, να τα κάνουν και για την Κύπρο, να τα κάνουν και για τους Κούρδους, να τα κάνουν και για την Αρμενία. Εκτός αν έχει άδεια και ασυλία η Τουρκία να γενοκτονεί και να κάνει εθνοκαθάρσεις μέχρι να ξαναδημιουργήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γερμανία, Βερολίνο, Rheinmetall, Κολοσσός ή Bundeswehr έχει αναθέσει στον κολοσσό αυτόν 123 Panzer τεθωρακισμένα αξίας 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Λοιπόν, είναι τα Schwerer Waffenträger Infanterie, ξεκινούν το 2025, του χρόνου δηλαδή, και περιλαμβάνει συντήρηση, περιλαμβάνει και τη συντήρηση σύμφωνα με ανακοίνωση της Rheinmetall. Αντικαθιστούν το όχημα Wiesel. Αυτό είναι για άμεση τακτική υποστήριξη πυρός για τμήματα πεζικού της Bundeswehr. Βασίζονται στο Boxer Combat Reconnaissance Vehicle CRV της Rheinmetall και θα φέρουν αυτόματο πυροβόλο MK32 ABM σαν κύριο όπλο. Να δούμε, αυτά θα είναι για να ενισχυθούν οι γερμανικές ένοπλες δυνάμεις ή θα πάνε και αυτά στο Κίεβο, θα δούμε. Συνεχίζεται ο πόλεμος του Ισραήλ με τους τρομοκράτες, το έχουν περιζώσει, Χαμάς, Χεσμπολά, τρομοκρατικές πολιτοφυλακές φιλοϊρανικές σε Συρία, Ιράκ, Χούθη της Ιεμένης, Τουρκία να κάνει διπλωματικό πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, το οποίο έχει μετρήσει τόσα θύματα από την τρομοκρατία την 7η Οκτωβρίου, και ο ΙΕ φυσικά έχει μία στάση
απαράδεκτη θεωρώ προσωπική άποψη απέναντι στο Ισραήλ και έτσι με θλίβει αυτό, αλλά μου δείχνει ότι δεν είμαστε και μόνοι εμείς που έχουμε υποστεί όλα αυτά που έχουμε υποστεί στην Κύπρο, στην Ήμβρο, την Τένεδο, στη Βόρεια Ήπειρο και αλλού. Ισραήλ Κάτς αποκάλεσε τον ΟΗΕ αντιϊσραηλινό οργανισμό μετά την επίσκεψή του στη Λωρίδα της Γάζας, στα σύνορα της Λωρίδα της Γάζας του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Υπό τη διεύθυνσή του, ο ΟΗΕ έχει μετατραπεί σε αντισημιτικό και αντιϊσραηλινό οργανισμό που παρέχει στέγη και ενθαρρύνει την τρομοκρατία, λέει ο κύριος Κάτς, ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα X. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες, ήρθε σήμερα από την Αιγυπτιακή πλευρά του περάσματος της Ράφα και κατηγόρησε το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κατάσταση στη Γάζα, χωρίς να καταδικάσει με οποιονδήποτε τρόπο τους τρομοκράτες Χαμάς που λαιλατούν ανθρωπιστική βοήθεια. Έγραψε ο κύριος Κάτς. Αυτά έως τώρα, ευχαριστώ θερμά που μας παρακολουθήσατε. Μην ξεχνάτε για την πλήρη ενημέρωσή σας να μπείτε στην κεντρική σελίδα του καναλιού και να δείτε όλες τις σημαντικές εκπομπές που έχουμε κάνει τις τελευταίες ώρες για την ενημέρωσή σας. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας αγαπητοί φίλοι.